Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 21 Σεπτεμβρίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ionian. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πύρινα μέτωπα σε Ζάκυνθο, Αργολίδα και Κόρινθο. Ακόμα μία μέρα με πολύ ωραίες και υπεράνθρωπες προσπάθειες από τους πυροσβέστες για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Η φωτιά στη Ζάκυνθο ξέσπασε στο χωριό Κυλιωμένος, σε Πευκοδάσος και απείλησε το μοναστήρι της Υπεράγαθου. Σοκ στο Αγρίνιο. Δύο νεκροί και ένας τραυματίας σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Αμφιλοχίας Λευκάδας. Τα θύματα υπηρετούσαν την στρατιωτική τους θητεία στο αεροπορικό απόσπασμα του ακτίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της εφορίας αρχαιοτήτων Ζακύνθου σε οικόπεδο της πόλης για αρχαιολογικά ευρήματα που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια ανέγερσης πολυκατοικίας. Ευρήματα διαφόρων αρχαιολογικών εποχών και εικασίες για τον τάφο του σπουδαίου Βέλγου ανατόμου Ανδρέα Βεζάλ. Την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο για νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου εξέφρασε και ο Μητροπολίτης Πατρών. Τόνισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να κατανοήσει ποιο λαό κυβερνά. Συνεχίζεται στη Ζάκυνθο ο πύρινος εφιάλτης με μία ακόμη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή του Κυλιωμένου κοντά στην ιστορική μονή της Υπεραγάθου. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν μέχρι και αυτή την ώρα προσπαθώντας να τη θέσουν υπό έλεγχο. Σήμερα όμως πυρκαγιές ξέσπασαν και στο Κούτσι Νεμαίας και στην παραλιακή οδό Ναυπλίου Νεασκίου. Ακόμη πυρκαγιά έπληξε σήμερα τη Ζάκυνθο κατακαίγοντας πευκόφητη έκταση στην περιοχή του Κυλιωμένου κοντά στη Μονή Υπεραγάθου. Η φωτιά ξέσπασε λίγα λεπτά πριν από τη μία το μεσημέρι σε δασική έκταση κοντά στη Μονή. Γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που έπνεαν στην περιοχή και εξαπλώθηκε σε πολλαπλά μέτωπα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 4 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου με 10 άνδρες, ενώ σύντομα έγινε αντιληπτό ότι θα χρειαζόταν και ενίσχυση από ενέργεια μέσα. Η φωτιά δεν απείλησε άμεσα τη Μονή. Κατοικίες της περιοχής, συνέχισε ωστόσο να εξαπλώνεται ταχύτατα λόγω των ισχυρών ανέμων σε δύσβατη δασική έκταση. Μέσα σε λίγη ώρα στην περιοχή άρχισε να επιχειρούν 2 αεροσκάφη Πεζετέλ, 2 Καναντέρ και ένα ελικόπτερο Έριξον που απέτρεψαν την ταχύα εξαπλωσή της προς την ιστορική μονή που αποτελεί μετόχη της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με επιπλέον 10 οχήματα από τη Ζάκυνθο και τους γειτονικούς νομούς της Αχαΐας και της Ηλίας, καθώς και με 10 άτομα πεζοπόρο τμήμα από την ΕΜΑΚ Πατρών, ενώ συνδράμουν και 2 υδροφόρα οχήματα του Δήμου και της Περιφέρειας. Τα μέτωπα καίνε την περιοχή μέχρι και αυτή την ώρα, ωστόσο βρίσκονται σε σχετική ύφεση. Η μάχη με τις φλόγες θα συνεχιστεί ολόκληρο το βράδυ με μεγαλύτερη ένταση, αφού η προσπάθεια θα βασίζεται αποκλειστικά στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Κόρινθο μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στις αρχές Κλεονές. Η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στο Κούτσι Νεμαίας, ξέφυγε και έχει ήδη μετατρέψει σε στάχτη μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Καίει αυτή τη στιγμή γιατί τα καναντέρ σβήνουν εδώ, είμαστε στην εστία της φωτιάς. Πρέπει να μην περάσει στο δρόμο η φωτιά γιατί αλλιώς θα έχουμε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Η φωτιά καίει και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε τη συνολική ζημιά που έχει γίνει, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζημιά η οποία έχει γίνει. Αρχές και κάτοικοι ζητούν περισσότερα εναέρια μέσα για να περιοριστεί η πυρκαγιά, καθώς με τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, το έργο των επίγειων δυνάμεων είναι πολύ δύσκολο. Χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερα εναέρια μέσα, τα οποία δεν μπορούν να διατεθούν, διότι δεν υπάρχουν άλλες πυρκαγιές αυτή τη στιγμή στην επικράτεια. Και ως εκ τούτου η παρουσία και των 2 επιπλέον ή και 3 ακόμη αεροπλάνων είναι επιτακτική για να περιοριστεί η φωτιά και στο τέλος να σβήσει. Δεν είναι η οριοθετημένη φωτιά δυστυχώς. Νομίζω μετά από μία-δύο μέρες και εφόσον έχει καταζευστεί η πυρκαγιά θα γίνει πραγματικά η αποτίμηση των ζημιών. Την ίδια ώρα στην Αργολίδα πυρκαγιά ξέσπασε στην παραλιακή οδό Ναυπλίου Νεασκίου. Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου με ενισχύσεις να καταφθάνουν και από το Άργος. Η πυρκαγιά καίει ανάμεσα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αργολίδας και τον Καταβλισμό των Ρωμά. Αλλά
αλλάξουμε θέμα, το κλείσιμο των βόρειων συνόρων και οι συμφωνίες για το μεταναστευτικό με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης έχουν ολοφάνερο αντίκτυπο στην Πάτρα, η οποία στο παρελθόν αποτελούσε προπύργιο μεταναστών με στόχο το όνειρο για το ταξίδι στην Ευρώπη. Ο πληθυσμός των αλλοδαπών, κυρίως από Αφγανιστάν, Πακιστάν και Μπαγκλαντές, το τελευταίο διάστημα αυξάνεται, ενώ εντείνονται και οι πιέσεις στο λιμάνι. Μετανάστες μίλησαν στην κάμερα του Ιόνιαν εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο βρίσκονται στην Πάτρα, αλλά και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν στους δύο άτυπους καταβλισμούς στην οδό Ακτιδημαίων. Η θέση στην περίφραξη του λιμανιού με σκοπό το ταξίδι προς την Ιταλία φαίνεται πως πυροδότησε τα αιματηρά επεισόδια μεταξύ μεταναστών στην ακτή Δημαίων στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας. Ο συνεχόμενα αυξανόμενος πληθυσμός των αλλοδαπών δημιουργεί ασφιχτικές καταστάσεις τόσο για τους ίδιους όσο και για τις δυνάμεις αστυνομίας και του λιμενικού. Η πολιορκία στην περίφραξη του λιμανιού καθημερινή, σε ένα ατέρμονο παιχνίδι όπως αυτό της γάτας και του ποντικού. Κάνοντας μία βόλτα στην περιοχή, συναντήσαμε μία ομάδα μεταναστών. Ο Ασλάν είναι 22 ετών από το Αφγανιστάν. Βρίσκεται 3 μήνες στην Πάτρα και θέλει να πάει στην Ιταλία. Μιλάει αγγλικά και στη χώρα του δούλευε στον τομέα των κατασκευών. Έφυγε από εκεί για μια καλύτερη ζωή. Φύγαμε από το Αφγανιστάν λόγω της φτώχειας, όμως και εδώ είναι σαν το Αφγανιστάν. Η κατάσταση στην Πάτρα είναι πολύ κακή. Κοιμόμαστε και τρώμε στο ίδιο μέρος. Στην Αβέξ είμαστε περίπου 250 άτομα και όλοι περιμένουμε να περάσουμε αυτό το φράχτη. Όπως μας είπαν αρκετοί μετανάστες, μετά τα επεισόδια, τα βράδια φοβούνται να παραμείνουν για ύπνο στον χώρο της Αβέξ και έρχονται και κοιμούνται στην περιοχή της Πειραϊκής Πατραϊκής, μιας και έχουν πληροφορίες ότι μπορεί επεισόδια να ξεσπάσουν ανά πάσα στιγμή. Μάλιστα, όσοι μένουν στην Αβέξ φυλούν την περιοχή με βάρκες τη νύχτα, φοβούμενοι νέες επιθέσεις. Πάντως, κανείς δεν αρνείται ότι στην περιοχή δρούν κυκλώματα διακίνησης μεταναστών. Η ταρίφα δεν είναι η ίδια για όλους. Όμως τα χρήματα παίζουν σημαντικό ρόλο στο αν η προσπάθεια θα είναι επιτυχής ή όχι. Πληρώνουμε λεφτά για να πάμε στην Ιταλία. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν πληρώσει και 1000 ευρώ, άλλοι 500, άλλοι 600. Υπάρχουν διαφορές και πληρώνουμε μήπως φύγουμε. Η περίφραξη του λιμανιού της Πάτρας εκτείνεται σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων μέτρων και εσωτερικά φυλάσσεται από δυνάμεις του λιμενικού και εξωτερικά από δυνάμεις αστυνομίας. Έτσι λοιπόν, οι μετανάστες δημιουργούν ομάδες αντιπερισπασμών ώστε να τραβούν τις αστυνομικές και λιμενικές δυνάμεις προκειμένου άλλοι ομοεθνείς τους να μπορέσουν από άλλο αφύλακτο πλέον σημείο να περάσουν στην εσωτερική περιοχή του λιμανιού της Πάτρας. Οι μετανάστες δοκιμάζουν ξανά και ξανά. Άλλωστε, πέρασαν απίστευτες καταστάσεις για να φτάσουν μέχρι εδώ με κίνδυνο τη ζωή τους. Κίνδυνο που δεν έχει εξαλειφθεί. Είμαι εδώ ένα μήνα και έχω προσπαθήσει να περάσω στην Ιταλία εκατοντάδες φορές. Όμως με συλλαμβάνουν και με χτυπάνε. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Εγώ πλήρωσα πολλά χρήματα για να έρθω από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας. 4.500 ευρώ. Τώρα μου έχουν μείνει 300 ευρώ και δεν φτάνουν για να τα καταφέρω. Οι συνθήκες στις οποίες διαμένουν είτε στην Αβέξ είτε στο Λαδόπουλο άθλιες. Παρά τις προσπάθειες από το Δήμο για καθαρισμό των χώρων αυτών, ο συνωστισμός δημιουργεί προβλήματα και εντάσεις. Λόγος για υγιεινή δεν γίνεται από κανέναν και η βοήθεια που υπάρχει για τους ίδιους είναι σταγόνα στον ωκεανό. Είμαι ένα μήνα εδώ και θέλω να πάω στην Ιταλία. Εδώ είναι πολύ δύσκολα για εμάς γιατί δεν υπάρχουν καταστάσεις και κανείς δεν μας βοηθάει. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου της Πάτρας, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου έγιναν περίπου 250 συλλήψεις αλλοδαπών, όταν αυτές αντιστοιχούν συνήθως στο σύνολο ενός μήνα. Εντύπωση προκαλούν στους κατοίκους της Ζακύνθου τα ευρήματα που ήρθαν στο φως στη διάρκεια κατασκευής κτηρίου στο κέντρο της πόλης. Τα ευρήματα ανήκουν σε διαφορετικές αρχαιολογικές περιόδους και μελετώνται από την εφορία αρχαιοτήτων Ζακύνθου. Σημαντικά ευρήματα φέρνει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στη Ζάκυνθο και μάλιστα στο κέντρο της πόλης. Πρόκειται για ερείπια κτηρίου, πηγάδια υδροδότησης αλλά και για ένα τάφο, όλα από διαφορετικές αρχαιολογικές περιόδους. Τα ευρήματα αποκαλύφθηκαν τον Ιούλιο στη διάρκεια εργασιών για την ανέγερση πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης της Ζακύνθου, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, και τράβηξαν αμέσως το ενδιαφέρον όχι μόνο της εφορίας αρχαιοτήτων Ζακύνθου, αλλά και της Βελγικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα, που πραγματοποιεί παράλληλες εργασίες στους δρόμους που περικλείουν το οικόπεδο με τα ευρήματα. Εμείς κάνουμε ένα πρόγραμμα χαρτογράφησης του υπεδάφους με γεωφυσικές τεχνικές. Είναι κυρίως το γεωραντάρ το οποίο χρησιμοποιούμε, γιατί είναι ενδεχομένως η μόνη μέθοδος που λειτουργεί ικανοποιητικά μέσα σε αστικό περιβάλλον. Το υπέδαφος της περιοχής μπορεί να κρύβει πολλά μυστικά από το παρελθόν, αφού έτσι κι αλλιώς πολλές είναι οι περιπτώσεις που αρχαία αντικείμενα έρθαν στο φως στη διάρκεια οικοδόμησης στην πόλη της Ζακύνθου.
Αυτό που προσπαθούμε είναι να δούμε τη στρωματογραφία του υπεδάφους και να δούμε πώς ακριβώς ήταν το περιβάλλον πριν από ορισμένα χρόνια. Να κάνουμε δηλαδή μια ανακατασκευή του περιβάλλοντος χώρου. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους επιστήμονες που αφορά την περιοχή είναι ο εντοπισμός του τάφου του Βέλγου ανατόμου Ανδρέα Βεζάλιους, που ναυάγησε και πέθανε στη Ζάκυνθο και που η τοποθεσία ταφής του παραμένει ακόμη άγνωστη. Συντηρώντας όμως τους θρύλους που διαδίδονται εδώ και αιώνες στο νησί της Ζακύνθου ότι βρίσκεται κοντά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι θα βρούμε τον τάφο ή το μοναστήρι. Αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να πούμε ότι θα βρούμε κάποια στοιχεία τα οποία σχετίζονται με ανθρωπογενείς δραστηριότητες και θα μπορέσουμε κάπως να εντοπίσουμε κάποια πράγματα, να πούμε ότι να, εδώ υπήρχαν κάποια κτίσματα ή κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής, πρόκειται για τάφο της Βυζαντινής περίοδου με ανθρώπινο σκελετό και κτερίσματα, δύο ενετικά πηγάδια από τα εκατοντάδες που βρίσκονται διάσπαρτα σε ολόκληρη τη Ζάκυνθο και που τροφοδοτούσαν μέχρι πρόσφατα με πόσιμο νερό κυρίως στην πόλη, καθώς και ένα τμήμα τείχου, πιθανώς της ελληνιστικής εποχής, που φαίνεται μάλιστα πως ανήκει σε δημόσιο κτίριο. Τα ευρήματα μελετώνται από την εφορία αρχαιοτήτων Ζακύνθου και θα χρειαστούν μήνες ακόμη για να εξεχθούν ασφαλή και ακριβή συμπεράσματα για τη χρονολόγηση και τη χρήση τους και κυρίως σε ποιον μπορεί να ανήκει ο σκελετός που βρέθηκε θαμμένος τόσο κοντά σε δημόσιο κτίριο. Να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Χριστίνα Μερκούρη, προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ζακύνθου. Κυρία Μερκούρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε ότι έρχονται στο φως σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η πρόοδος των ερευνών και τα πρώτα στοιχεία που ενδεχομένως μπορείτε να εξάγετε μέχρι στιγμής για τα ευρήματα αυτά. Σχετικά με την σωστική ανασκαφή, μιλάτε, που διεξάγει η εφορία στην Οδό Δε Λάζαρη. Μάλιστα. Στο οικόπεδο ιδιώτη. Όπως έχουμε πει, στη διάρκεια εξκαφής των θεμελίων για να μπορέσει να κτίσει μια οικοδομή ο ιδιώτης, αποκαλύφθηκαν κάποια αρχαιολογικά κατάλοιπα. Σταμάτησαν τότε οι εργασίες της εξκαφής των θεμελίων. Ξεκίνησε η αρχαιολογική έρευνα. Έχουν βγει μέχρι τώρα τα στοιχεία στα οποία αναφερθήκατε προηγουμένως. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Θεωρούμε με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία ότι στους επόμενους 1 με 2 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η αρχαιολογική έρευνα, οπότε μετά θα χρειαστεί ο καθαρισμός των στοιχείων, η μελέτη, για να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα και από την άλλη να μπορέσουν να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στα σχέδια και τη μελέτη του μηχανικού, ούτως ώστε να μπορέσει να κτίσει και ο ιδιώτης. Μάλιστα. Τώρα, πέρα από αυτά, για αυτά τα ευρήματα τα οποία έχουν βρεθεί, αλλά και για τον ανθρώπινο σκελετό, ποια είναι τα επόμενα βήματα, ποιες είναι οι επόμενες, ας πούμε, έρευνες ή μελέτες που θα γίνουν για να μας δείξουν από πού προέρχονται? Τα ευρήματα θα καθαριστούν, θα συντηρηθούν και θα μελετηθούν από την εφορία αρχαιοτήτων. Όσον αφορά για τα οστά, είμαστε σε επικοινωνία και σε συνεργασία με οστεοπαθολόγο, δηλαδή είναι οστεολόγο-αρχαιολόγο, ας το πω, είναι μια εξειδίκευση στην αρχαιολογική επιστήμη, που θα μπορέσει να κάνει να γίνει η σχετική ανάλυση για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τον τρόπο θανάτου, για την ηλικία, το φύλο, πιθανές ασθένειες του νεκρού. Η έρευνα λοιπόν που γίνεται από την εφορία αρχαιοτήτων Ζακύνθου, πώς σχετίζεται με την Βελγική Αρχαιολογική Σχολή, η οποία, όπως είδαμε, βρίσκεται κοντά στην περιοχή και επίσης γίνονται έρευνες? Μπορούμε να πούμε ότι είναι τυχαίο. Δηλαδή, τυχαία ήταν η αποκάλυψη αυτών των αρχαιολογικών ευρημάτων κατά τη διάρκεια εξκαφής θεμελίων του ιδιώτη, και η οποία συνέπεσε με την έρευνα που κάνει η εφορία αρχαιοτήτων μαζί με τη Βελγική Αρχαιολογική Σχολή και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης. Γιατί αυτό χρονολογείται από τον Νοέμβριο του 2016, όταν η Βελγική Σχολή Αθηνών κατέθεσε στην εφορία μας ένα αίτημα για την έγκριση ερευνητικού προγράμματος που θα είχε ως σκοπό τον εντοπισμό του τάφου του Βεζάλ μαζί με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης. Τώρα, η αναζήτηση αυτού του τάφου συνδέεται πάντα με την εκκλησία της Σάντα Μαρία Ντελεγκράτσια, που καταστράφηκε από το σεισμό του 1953, και λόγω του επανασχεδιασμού της πόλης δεν είναι εύκολο σήμερα να προσδιοριστεί η ακριβή της θέση. Και βάσει αυτού του προγράμματος και των αναλύσεων που θα γίνουν και γίνονται βέβαια αυτές τις μέρες με γεωφυσικές μη καταστροφικές τεχνικές, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του γεωραντάρ και της ηλεκτρικής τομογραφίας, θα μπορέσει
μπορέσουμε να διερευνήσουμε αν υπάρχουν αρχιτεκτονικά λείψανα κάτω από τους σύγχρονους δρόμους στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Τριάδας. Μάλιστα. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο ο προϋπολογισμός του δεν θα υπερβεί τα 5.000 ευρώ, ο προϋπολογισμός αυτός δεν επιβαρύνει την ελληνική πολιτεία, αλλά διατίθεται από τους φίλους του ΒΕΖΑΛ, που είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υπό την προεδρία του Τέο Ντίριξ από την πρώην πρεσβεία του Βελγίου. Και έχει εγκριθεί αυτό το πρόγραμμα, εγκρίθηκε την περασμένη χρονιά από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και γι' αυτό εγκρίθηκε και σχετική υπουργική απόφαση στις 25 Μαΐου του 2017. Μάλιστα. Αυτές τις δύο μέρες, σήμερα και αύριο, υλοποιείται αυτό το πρόγραμμα και γι' αυτό θέλω να πω, το έχουν νομίζω μάθει και οι πολίτες, σήμερα αποκλείστηκαν από την κυκλοφορία κάποιοι δρόμοι, θα αποκλειστούν και δύο δρόμοι αύριο, ώστε να ολοκληρωθεί η έρευνα. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διοικητή της Τροχέας, τον κύριο Τσόλο, τους αστυνομικούς της Τροχέας, τη δημοτική αστυνομία, αλλά και τους κατοίκους της περιοχής, που υφίστανται μια μικρή ταλαιπωρία αυτές τις δύο μέρες, επειδή δεν μπορούν να παρκάρουν τα αυτοκίνητα στους δρόμους, γιατί όπως καταλαβαίνετε πρέπει οι δρόμοι να είναι ελεύθεροι να μπορέσει να γίνει αυτή η σάρωση, αυτή η ηλεκτρική τομογραφία στους δρόμους. Για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτά τα δεδομένα, να τα πάρει κυρίως το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας της Κρήτης, να γίνει ανάλυση των δεδομένων, να δούμε τι συμπεράσματα θα εξαχθούν και πώς θα μπορεί να προχωρήσει η έρευνα και αν μπορεί να προχωρήσει. Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της έρευνας. Ωστόσο, κλείνοντας, κυρία Μερκούρη, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Από τη στιγμή που αυτός ο ανθρώπινος σκελετός φαίνεται να έχει βρεθεί σε κάποιο δημόσιο κτίριο, μπορούμε να εικάσουμε ότι πρόκειται για κάποιο σημαντικό πρόσωπο της αρχαιότητας? Ένα λεπτό. Ο τάφος, τα οστά, ο σκελετός δεν έχουν βρεθεί σε ένα δημόσιο κτίριο. Α, μάλιστα. Εκεί στο χώρο της ανασκαφής έχουμε βρήματα που είναι πολλών και διαφορετικών περιόδων. Δηλαδή, ο τείχος που αναφέρατε πριν και ανήκει σε δημόσιο κτίριο είναι κατά πολύ προγενέστερος, είναι προηγείται του τάφου που βρέθηκαν τα οστά. Δηλαδή, μάλιστα, αν δεχτούμε ότι ο τάφος είναι ελληνιστικής περίοδου, ο τάφος είναι βυζαντινών χρόνων, ίσως είναι 7ο αιώνα, δεν το ξέρουμε ακόμα, εικάζουμε. Οπότε έχουμε μια διαφορά αρκετών αιώνων μεταξύ του ενός ευρήματος και του άλλου. Άρα δεν συνδέουμε αυτά τα δύο ευρήματα. Μάλιστα. Ο τείχος δεν συνδέεται με τον τάφο. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μερκούρη, για την επικοινωνία. Καλό σας βράδυ. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα. Και να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Την μνήμη των παιδιών που πνίγηκαν στο λιμάνι της Πάτρας το 2015 σε ένα τροχαίο δυστύχημα που συντάραξε την ελληνική κοινωνία, τίμησαν συγγενείς και φίλοι. Το πρωί τελέστηκε τρισάγιο για την ανάπαυση των ψυχών τους στο σημείο της τραγωδίας. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, τελέστηκε στο μόλο της Αγίου Νικολάου τρισάγιο στη μνήμη των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στα άγρια νερά του λιμανιού της Πάτρας στις 21 Σεπτεμβρίου του 2015. Το τρισάγιο τέλεσαν ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος και ο Επίσκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος, παρουσία ιερέων, συγγενών και φίλων, αλλά και εκπροσώπων αρχών και φορέων. Όσα χρόνια και αν περάσουν, είναι σαν να μην πέρασαν καθόλου. Γιατί αυτή η μέρα είναι βαθιά χαραγμένη με πόνο στην ψυχή μας. Βεβαίως είμαστε βεβαιόπιστοι ότι τα παιδιά μας βρίσκονται στην αγκαλιά του Θεού, ανθρωπίνος όμως μιλώ, ότι ο πόνος που συνοδεύει τους δικούς τους είναι και δικός μας πόνος και προσευχητικά τους επιστηρίζομαι. Οι καιρικές συνθήκες εκείνο το βράδυ ήταν εξαιρετικά άσχημες. Μάλιστα είχε πέσει μεγάλος όγκος νερού, με αποτέλεσμα, όπως λέγανε τότε, να μην ξεχωρίζει ο δρόμος από τη θάλασσα. Νεκροί από το μοιραίο γεωταχύ, στο οποίο συνολικά επέβαιναν 6 άτομα, ανασύρθηκαν οι πατρινοί Ανδρέας Αλέξης και Ρεγκίνα Ζαμπάτη και η Γεωργιάνα Μουραφέτη από την Καλαμάτα. Είναι δύσκολο να βρεις λόγια να εκφράσεις τα θερμά σου συλληπιτήρια στους οικείους. Καταλαβαίνω ότι ο πόνος τους είναι βαθύς, θα είναι διαρκής. Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορούμε να το ανατρέψουμε. Το μόνο που μπορούμε να ευχηθούμε είναι να έχουν κουράγιο, να ευχηθούμε να είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει αυτά τα άτυχα παιδιά
και να ευχηθούμε ακόμη οι θάλασσές μας από εδώ και πέρα να μην υπάρξει άλλο ατύχημα. Υπενθυμίζεται πως τη δίκη που έγινε μετά από μια αναβολή τον Μάρτιο του 2016, το τριμελές πλημελιωδικείο Πατρών καταδίκασε σε φυλάξη 4 ετών και 2 μηνών τον 24χρονο οδηγό του οχήματος με αναστολή. Σήμερα είναι 2 χρόνια από την ημέρα που έγινε το τραγικό συμβάν. Εμείς αγωνίες δεν μάθαμε ακόμα τι έγινε. Παρότι έγινε δικαστήριο στις 27 Μαρτίου, δεν μάθαμε την αλήθεια. Πώς έπεσε το αυτοκίνητο στο σημείο αυτό, ενώ επιβιβάστηκαν τα παιδιά στα Coffee Branch δίπλα και ήρθε το αυτοκίνητο και έπεσε με τη μούρη μέσα. Δεν έχουμε μάθει ακόμη την αλήθεια. Στο δικαστήριο που έγινε στις 27 Μαρτίου, θα το πούμε παράπονο, μας αντιμετωπίσαν εχθρικά. Νομίζαμε ότι εμείς είμαστε κατηγορούμενοι. Σε εκείνο που θα επιμείνω είναι να βρει ο οδηγός το θάρρος, το κουράγιο, το οποίο ελείπεται, να πει την αλήθεια και να αφήσει τις ανοησίες. Το καλύτερο για έναν άνθρωπο, για να έχει ήσυχη τη συνείδησή του, γιατί κάποια στιγμή θα τον θυμηθεί και αυτόν η συνείδησή του, είναι να πει την αλήθεια πως έγινε και χάθηκαν τα 3 παιδιά. Η απόφαση είχε ανασταλτικό χαρακτήρα, ενώ η πλευρά του κατηγορουμένου άσκησε έφεση. Ο 24χρονος οδηγός του οχήματος ήταν κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Τροχαίο δυστύχημα με θύματα δύο σμηνίτες, έναν 25χρονο και έναν 19χρονο σημειώθηκε το πρωί στο 33ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας Λευκάδα στην Ετωλά Καρνανία. Να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Νίκο Αγγελόπουλο από την εφημερίδα Συνείδηση. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα στον πιο αιματοβαμμένο δρόμο της Ετωλά Καρνανίας, σε ένα δρόμο που όχι αδίκως έχει χαρακτηριστεί ως δρόμος σκοτόστρα, εκεί όπου ούκο λίγοι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι τόσοι έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Στο δρόμο Αμφιλοχία Λευκάδα, στο ύψος της Βόνιτσας, σημειώθηκε σήμερα το πρωί άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο. Δύο σμηνίτες βρήκαν τραγικό θάνατο, ένας 19χρονος από το Αγρίνιο και ένας 25χρονος από χωριό του Αστακού, που υπηρετούσαν τη στρατιωτική τους θητεία στο αεροπορικό απόσπασμα του ακτίου και ενώ είχαν φύγει το πρωί με άδεια και γυρνούσαν στα σπίτια τους. Συγκρούστηκε το όχημα στο οποίο επέβαιναν με σφοδρότητα, με τοπικά, με φορτηγό, με αποτέλεσμα τα δύο νέα παλικάρια να βρουν τραγικό και ακαραίο θάνατο. Επέβαινε ένας ακόμη σμηνίτης 20 χρόνων. Ευτυχώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Λευκάδας με ελαφρά τραύματα. Μάλιστα, τι να πει κανείς για αυτό το πραγματικά τραγικό περιστατικό. Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα δρόμο, όπως μας λες Νίκο, που έχει χαρακτηριστεί καρμανιόλα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Τώρα δίπλωμα τέλος για τους οδηγούς που συνελήφθησαν μία φορά να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ και συλλαμβάνονται εκ νέου. Αυτό προβλέπουν οι διατάξεις που προωθούνται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως τις παρουσίασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και βουλευτής Ακίνθου Σταύρος Κοντονής. Νέες ιδιαίτερα αυστηρές διατάξεις προβλέπονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης όσον αφορά τους οδηγούς που θα συλλαμβάνονται για δεύτερη φορά υπό την επίρρεια του αλκοόλ, αφού θα τους αφαιρείται διαβίου το δίπλωμα όπως συμβαίνει στο εξωτερικό. Αυτό πρέπει να γίνεται από την πρώτη κιόλας φορά που θα πιαστεί κάποιος επί την επίρρεια αλκοόλ, διότι δεν παίζονται καν λεφτά, παίζονται ζωές. Επομένως δεν μπορείς να ρισκάρεις αν έχει πιει μία ή δύο φορές ή τρεις φορές ή μισή φορά. Το ατύχημα μπορεί να γίνει και από τη μισή φορά, επομένως θα πρέπει να τιμωρείται και μάλιστα αυστηρά. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα τεθεί υπό διαβούλευση προβλέπει σοβαρές κυρώσεις και για όσους συλληφθούν ακόμα και για πρώτη φορά να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επίσης σχεδιάζεται η αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης αν ο οδηγός παραβιάσει κόκκινο σηματοδότη ή περάσει το στόπ. Τα περισσότερα δυστυχήματα και μάλιστα τα σοβαρά δυστυχήματα γίνονται υπό την επίρρεια αλκοόλ. Θα πρέπει να ληφθούν κάποια ριζικά μέτρα και ένα τέτοιο μέτρο που θα πιστεύω θα ήταν σωστό. Αν σε πιάσουν δεύτερη φορά να οδηγάς υπό την επίρρεια αλκοόλ, θα συνετίσει κάποιος ώστε να μην το επαναλάβουν. Σύμφωνοι με τον νόμο είναι οι πολίτες ώστε να δοθεί ένα τέλος στα τροχαία δυστυχήματα που τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί στη χώρα μας. Αντίθεση είναι πολύ σωστό. Έτσι θα πρέπει να γίνει. Γιατί είναι εκεί δημόσιος κίνδυνος. Άμα τη δεύτερη φορά δεν καταλαβαίνει, θα πρέπει να του πάρουν το δίπλωμα για πάντα. Αν δεν μπορείς να οδηγήσεις ή αν πίνεις, πρέπει να σταματήσεις να πάρεις ταξί και να πηγαίνεις ασφαλής στο σπίτι σου χωρίς να κινδυνεύεις εσύ και η ζωή των άλλων. Η έλλειψη παιδείας σε στοιχειώδη θέματα που αφορούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας έχει οδηγήσει πολλές φορές σε τροχαία δυστυχήματα, με την αυστηρότητα των μέτρων να είναι η μόνη λύση για να σωθούν ζωές.
Και να αλλάξουμε θέμα. Επίθεση στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου εξαπέλυσε ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση πρέπει να κατανοήσει ποια είναι η αξία του ανθρώπινου προσώπου και ποιον λαό κυβερνά. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις συνοδευτικές εκθέσεις του νομοσχεδίου, ορίζεται ότι σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου και καταχωρισμένου φύλου, το πρόσωπο μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου του, ώστε αυτό να αντιστοιχεί στη βούληση, την προσωπική αίσθηση του σώματος και την εξωτερική του εικόνα. Ενώ επισημαίνεται ότι επιτρέπεται η αλλαγή μία μόνο φορά της νέας ληξιαρχικής πράξης. Να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα το όσα δήλωσε ο κύριος Χρυσόστομος. Είναι όχι απλώς μια ένδειξη, αλλά μια απόδειξη του ηθικού κατήφορου, της ηθικής καταπτώσεως και της ύψεως στην οποία βρίσκεται η ελληνική κοινωνία σήμερα και της απαξίωσης του ανθρωπίνου προσώπου μέσα από τα νομοσχέδια τα οποία ψηφίζονται. Διότι τι άλλο μπορεί να διακρίνει κανείς όταν κατατίθεται από τους κυβερνώντες ένα τέτοιο νομοσχέδιο, παρά μόνο την απαξίωση και την ελεηνότητα του ανθρωπίνου προσώπου, όταν εμείς, έχοντας όλα τα δώρα του Θεού, προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πάντα και γυμνή τη κεφαλή να καταδείξουμε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τα δώρα του Θεού, σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα. Αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, αλλά κατακρίνουμε την οποιαδήποτε προσπάθεια της απαξίωσης του ανθρωπίνου προσώπου μέσα μάλιστα από νομοσχέδια, όπως και κατά το παρελθόν έχει γίνει. Ωστόσο, μετά τη δήλωση του Μητροπολίτη, εξεδόθη μια σκληρή ανακοίνωση από την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ Πάτρας. Για το περιεχόμενό της θα μας ενημερώσει ο Νίκος Γιαπρακάς. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Λοιπόν, δεν άργησε να έρθει αυτή η απάντηση. Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η κυβέρνηση δεν χρειάζεται την άδεια κανενός Μητροπολίτη. Είναι λόγο και για ρατσιστικές απόψεις η ανακοίνωση της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Πάτρας, η οποία αναρτήθηκε στο Facebook της συγκεκριμένης οργάνωσης, της συγκεκριμένης νεολαίας, και αναφέρει ότι ο Μητροπολίτης Πατρών και οι ρατσιστικές απόψεις που απηχεί αποτελούν κομμάτι του παλιού που αγωνιζόμαστε καθημερινά για να αφήσουμε πίσω μας. Η ελληνική κυβέρνηση δεν χρειάζεται την άδεια κανενός Μητροπολίτη για να νομοθετήσει τα αυτονόητα, λένε οι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ στην Πάτρα, το θεμελιώδες δικαίωμα στην έκφραση του φίλου, τον αυτοπροσδιορισμό και η θεσμική κατοχήρωσή τους πηγαίνουν την κοινωνία μας ένα βήμα μπροστά. Το δηλητήριο με θεσμική δυστυχώς υπόσταση του Μητροπολίτη Πατρών επιχειρεί να εμποδίσει αυτή την πρόοδο, σημειώνουν οι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ στην Πάτρα. Δεν θα τα καταφέρει, λένε. Η νέα γενιά θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας ισότητας και ελευθερίας για όλους, περιθωριοποιώντας παράλληλα κάθε μεσαιωνική κραυγή, καταλήγει η συγκεκριμένη ανάρτηση. Μάλιστα, το μεταξύ βλέπουμε, Νίκο, ότι οι αντιδράσεις συνεχίζονται από το χώρο της Εκκλησίας. Είχαμε και χθες την σχετική απάντηση από τη σχετική μάλλον κριτική που άσκησε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας. Για να δούμε λοιπόν τι ακόμα θα δούμε για αυτό το νομοσχέδιο. Περιμένουμε πολλές ακόμα αντιδράσεις και από άλλους Μητροπολίτες. Είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ίσως να έχουμε και κάποια ανακοίνωση και από τον Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Αιγιαλίας, τον κύριο Αμβρόσιο, μέσω του blog του, μιας και ο ίδιος συνηθίζει πλέον μέσω του διαδικτύου να κάνει οποιαδήποτε ανακοίνωση. Και περιμένουμε βέβαια να δούμε και από εκεί και πέρα αν θα υπάρξει και κάποιο σχόλιο από την ιεραρχία της Εκκλησίας για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Μάλιστα, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Και να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Επεισόδια σημειώθηκαν στην Αργολίδα, στο Ειρηνοδικείο Άργους, κατά τη διαδικασία πληστηριασμού ακινήτου από τράπεζα. Συνολικά προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα Άργους 19 άτομα, όλα μέλη του κινήματος κατά των πληστηριασμών, τα οποία και αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από αρκετές ώρες. Πολίτες και μέλη του κινήματος κατά των πληστηριασμών Αργολίδας έχουν συγκεντρωθεί έξω από το αστυνομικό τμήμα του Άργους για να συμπαρασταθούν στους προσαχθέντες. Νωρίτερα στο Ειρηνοδικείο Άργους είχαν σημειωθεί μικροεπισόδια κατά την διαδικασία πληστηριασμού ακινήτου από τράπεζα. Σύμφωνα με μέλη του κινήματος, η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές μελών για παρεμπόδιση του πληστηριασμού. Συνολικά προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα Άργους 19 άτομα, όλα μέλη του κινήματος κατά των πληστηριασμών, τα οποία και αφέθηκαν ελεύθερα μετά από αρκετές ώρες στις 9 το βράδυ.
Είμαι και είμαστε υπερήφανοι που γι' αυτό το λόγο μας φέρανε στο αστυνομικό τμήμα και που μας παγγελέθη κατηγορία. Στο πλευρό των προσαχθέντων βρέθηκε και ο πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο οποίος επεσήμανε πως με συλλήψεις και διώξεις δεν μπορεί να ανακοπεί το ανερχόμενο κίνημα κατά των πληστηριασμών για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Είναι ντροπή για την κυβέρνηση και προσωπικά για τον Τσίπρα αυτά τα οποία εκτελήχθηκαν σήμερα. Δείχνουν ότι ο τόπος βαδίζει σε σκοτεινούς καιρούς, σε μαύρους καιρούς και επαναλαμβάνονται εποχές που πιστεύαμε ότι έχουν ξεπεραστεί μια για πάντα. Η κίνηση κατά των πληστηριασμών Αργολίδας κάλεσε πολίτες, κοινωνικούς φορείς, σωματεία και πολιτικά κόμματα να αντιδράσουν και να συμμετάσχουν σε νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας με την οποία ζητούν από την Εισαγγελική Αρχή να σταματήσει τις διώξεις. Δείτε σε λίγο, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, χωρίς αυτοκίνητα αύριο η Πάτρα. Το ναύπλιο ενώνεται για το μικρό Παναγιώτη. Ο ΙΑΞ και ο Δήμος διοργανώνουν φιλανθρωπικούς αγώνες μπάσκετ για τη στήριξη του 4χρονου αγοριού που έχει διαγνωστεί με όγκο εγκεφάλου. Ακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις από την περιφέρεια. Αποκλείοντας συμβολικά τη γραμμή του προαστιακού στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Διγενεία Κρήτα, οι κάτοικοι του Καστελόκαμπου Πατρών και όμορων περιοχών διαδήλωσαν χθες το απόγευμα, καθιστώντας σαφές πως δεν θα δεχτούν τη διχοτόμηση και την ύψωση τείχων όπως προβλέπει η διέλευση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής. Να γνωρίζουν καλά ότι αυτό το τείχος δεν πρόκειται να σηκωθεί. Μέρα θα το χτίζουν, νύχτα θα τον γκρεμίζουν. Αυτό δηλώνουν οι κάτοικοι του Καστελόκαμπου και της ευρύτερης περιοχής όσον αφορά τα σχέδια της Τρένοσέ για τη διέλευση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί η Πάτρα, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος, μια πανέμορφη πόλη, πρέπει να καταστραφεί με τείχη της ντροπής που την αποκόπτουν από το θαλάσσιο της μέτωπο. Χθες το απόγευμα η σιδηροδρομική γραμμή στο ύψος της Διγενεία Κρήτας παρέμεινε κλειστή για αρκετή ώρα, αφού οι κάτοικοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Έρχεται ένα έκτρωμα με ένα τείχος 4 μέτρα από τη μια σε ορισμένα σημεία, 2 στην άλλη, 1 στο άλλο, το οποίο θα αποκόψει την Πάτρα στη μέση. Γίνονται μια γέφυρα εδώ στην Κανελοπούλου γύρω στα 5 με 5,60 κάπου εκεί την υπολογίζουμε με τα σχέδια που έχουν βγάλει. Στην κινητοποίηση βρέθηκε και εκπρόσωπος του Δήμου Πατρέων προκειμένου να εκφράσει την συμπαράστασή του στον αγώνα των κατοίκων. Ήρθα εγώ για να σας εκφράσω και να σας μεταφέρω την σταθερή απόφαση της Δημοτικής Αρχής να είναι δίπλα σας, μπροστά και δίπλα σας, γιατί αυτός ο αγώνας είναι δίκαιος. Και σήμερα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να υπάρχουν τελεσμένα γεγονότα, αλλά πιστεύω ότι η μαχητικότητα και η κινητικότητα των κατοίκων θα αποτρέψει αυτό το έγκλημα το οποίο πάει να συντελεστεί μέσα στον ιστό της πόλης, γιατί η περιοχή εδώ είναι μια αναπτυσσόμενη περιοχή και αν τελικά αυτή η πρόταση περπατήσει, τότε θα μιλάμε για μια πλήρη καταστροφή. 2 μήνες περιμένουν απάντηση από τους υπεύθυνους της Τρένοσέ, ενώ υποστηρίζουν πως η υπογειοποίηση θα πρέπει να γίνει σε όλο το μήκος της γραμμής από τα Αραχοβίτικα. Μια ψευτομελέκη προσπάθησε ο Δήμος Πατρέων να πάρει και αυτή κάτω από το τραπέζι. Η επίσημη μελέτη, τουλάχιστον οι σύλλογοι και η Επιτροπή Αγώνα, δεν την έχουν πάρει και δεν μας τη δίνουν. Ας με διαψεύσει οποιοδήποτε. Εγώ προσωπικά θέλω να δω τα χαρτιά και τη μελέτη, να δούμε πραγματικά πώς περνάει το τρένο και αν υπάρχουν βελτιώσεις. Οι διαμαρτυρόμενοι έχουν ήδη συστήσει Επιτροπή Αγώνα για το θέμα και ετοιμάζονται το επόμενο διάστημα για πιο δυναμικές κινητοποιήσεις.
Για να αλλάξουμε θέμα, την Καλαμάτα επέλεξε η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, μία από τις μεγαλύτερες επιστημονικές εταιρείες της χώρας, για να διοργανώσει το 3ο Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο Νοτίου Ελλάδας και Πελοποννήσου. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα και περιλαμβάνει ένα επιστημονικό πρόγραμμα προσανατολισμένο για να καλύψει τις ανάγκες όχι μόνο των καρδιολόγων, αλλά όλων των γιατρών που υπηρετούν την καρδιαγγειακή ιατρική. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο κ. Κωνσταντίνος Τσιούφης, αναπληρωτής καθηγητής καρδιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Καναμαρά, σε εσάς και στους θεατές σας. Είναι μια πολύ σημαντική διοργάνωση, όχι μόνο για τους επιστήμονες, αλλά και για την πόλη της Καλαμάτας. Θα θέλαμε αρχικά να μας δώσετε πληροφορίες για το πρόγραμμα του συνεδρίου και για τους επιστήμονες που θα συμμετέχουν. Είναι πολύ σημαντική αυτή η επιστημονική εκδήλωση για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι θα έχει την Παρασκευή και το Σάββατο ένα επιστημονικό πρόγραμμα με πολύ απλά θέματα της καθημερινότητας που απασχολούν τους γιατρούς της επαρχίας, τους γιατρούς που έρχονται σε άμεση επαφή με τον ασθενή που έχει σχέση με τα καρδιακά νοσήματα, με την πρόληψη για αντιμετώπιση του εφράγματος, με την πρόληψη για αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας και του ανιακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Αυτό θα απευθύνεται σε όλους τους γιατρούς που, όπως λέμε, είπατε και εσείς, που υπηρετούν την καρδιακή ιατρική. Καρδιολόγους, παθολόγους, γενικούς γιατρούς, οικογενειακούς, αγροτικούς, ενδοκρινολόγους, νεφρολόγους κλπ. Επομένως, είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους γιατρούς της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου, με επίκεντρο την Καλαμάτα, να έρθουν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτό το συνέδριο, γιατί το πρόγραμμα είναι έτσι φτιαγμένο, όχι απλώς να δώσουν κάποιες εισηγήσεις, κάποιες διαλέξεις, αλλά να συζητήσουμε με κλινικά περιστατικά πώς ακριβώς πρέπει να αντιμετωπίζεται η κάθε περίπτωση. Ωστόσο, το δεύτερο σκέλος, και αν θέλετε. Κύριε καθηγητά, έχουμε και αύριο μία εκδήλωση, ένα δωρεάν σεμινάριο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης που δεν αφορά μόνο τους γιατρούς, αλλά αφορά και πολίτες. Ακριβώς αυτό είναι το δεύτερο σκέλος και αν θέλετε κατά την άποψή μας και κατά την άποψη της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας είναι το ίδιο ή και σημαντικότερο με το κατά αυτό επιστημονικό πρόγραμμα. Αύριο το απόγευμα, από τις 4 η ώρα, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της Καλαμάτας, ένα επιτελείο από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, ειδικά εκπαιδευμένο και εφοδιασμένο με τον αντίστοιχο εξοπλισμό, με τα ομοιώματα, με τις κούκλες, θα κάνουμε ένα ζωντανό σεμινάριο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Δηλαδή τι? Θα εκπαιδεύσουμε τους απλούς πολίτες, όχι τους γιατρούς, αλλά τους απλούς πολίτες της Καλαμάτας και της Πελοποννήσου, στο ποιες πρέπει να είναι οι ενέργειες που θα πρέπει να κάνω όταν βρεθούν δίπλα σε έναν άτυχο συνανθρωπό μας, ο οποίος πολύ απλά θα πεθάνει. Το λέω έτσι καθαρά και ψυχρά, γιατί έτσι είναι. Ξαφνικά κάποιος που υφίσταται καρδιακή ανακοπή γίνεται νεκρός. Και ο μόνος τρόπος αυτός να έχει κάποιες πιθανότητες να επανέλθει στη ζωή, να ζήσει, είναι να βρεθεί δίπλα του εκείνη τη στιγμή κάποιος που να έχει κάποιες στοιχειώδες γνώσεις αναζωογόνησης, όπως αυτές θα αποκτήσουν όποιοι είναι στην Καλαμάτα, και παράλληλα να υπάρχει στη διάθεσή τους ένα άλλο μηχάνημα που λέγεται αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής. Αυτός είναι ο σκοπός της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας σε κάθε πόλη, να εκπαιδεύσει ανθρώπους που έχουν μεγάλη πιθανότητα να βρίσκουν σε ένα πολυσύχναστο χώρο και παράλληλα να εφοδιάσει αυτούς τους πολυσύχναστους χώρους με αυτά τα απλά μηχανήματα που είναι οι εξωτερικοί απεινιδωτές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, το επαναλαμβάνω, από τους μη ειδικούς, από τον καθένα μας. Αυτή είναι η καμπάνια, αν μου επιτρέπετε, κυρία Καλαμαρά, που κάνει φέτος η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία στα πλαίσια γιορτασμού και των 70 χρόνων από την ίδρυσή της, να εκπαιδεύσουμε όσο δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στις βασικές ενέργειες και να εξοπλίσουμε πολλούς δημόσιους πολυσύχναστους χώρους με αυτά τα μηχανήματα. Το έχουμε κάνει σε πολλές πόλεις στην ανεπικράτεια της Ελλάδος και αύριο είναι η σειρά της Καλαμάτας. Μάλιστα. Αύριο λοιπόν το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο το δωρεάν σεμινάριο και το Σαββατοκύριακο το συνέδριο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την σύνδεση. Μια πολύ σημαντική διοργάνωση στην καρδιά της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Και να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς, ο Γιώργος Καμίνης περιόδευσε στη Μεσσηνία. Ο Δήμαρχος Αθηναίων είχε συναντήσεις με φορείς και παρουσίασε τα σχέδιά του σε συγκέντρωση που πραγματοποίησε στην Καλαμάτα.
δεν υπάρχει κάποιος κομματικός μηχανισμός. Από την Μεσσηνία ξεκίνησε ο Γιώργος Καμίνης την περιοδία του ως υποψήφιος για την αρχηγία της κεντροαριστεράς. Ο ίδιος παρουσίασε το πλάνο του για τον νέο φορέα, τονίζοντας ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, αυτός θα παραμείνει στην παράταξη. Στο πλαίσιο της περιοδίας συναντήθηκε με φορείς και πολίτες, μιλώντας για τα προβλήματα και τις ανάγκες της περιοχής, ενώ επισκέφθηκε και τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, κύριο Χρυσόστομο. Εγώ έχω κάποιους δεσμούς στην Κεντροαριστερά, έρχομαι τακτικά. Πολύ καλύτερα αρκεί να είμαστε προγραμματισμένοι, σοβαροί και να διδασκόμαστε και από τα λάθη του παρελθόντος. Δέχτηκα την επίσκεψη του κ. Καμίνη. Αντελήφθη ότι είναι γνώστη των πραγμάτων και του νομού, αλλά και του όλου προβληματισμού που υπάρχει στην κεντρική πολιτική σκηνή και στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα. Του εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα τον οποίο ξεκινά. Στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα τον Δήμαρχο Αθηναίων υποδέχθηκε η Παναγιώτα Ντίντα, μιας και ο Δήμαρχος της πόλης απουσιάζει. Λίγο αργότερα ο κύριος Καμίνης βρέθηκε και στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας, όπου και επεσήμανε για ακόμη μια φορά την ανάγκη συνεργασίας δημόσιου φορέα με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Το δημόσιο φορέα με την ιδιωτική πρωτοβουλία και τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Και από εκεί να δημιουργούνται οι συμπράξεις. Από την Καλαμάτα, ο κύριος Καμίνης κάλεσε τον κόσμο να συμμετέχει στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, λέγοντας ότι όσοι το κάνουν θα αποτελέσουν τους συνιδρυτές της νέας μεγάλης προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης. Και να αλλάξουμε θέμα, εμπράκτως θα τιμήσει αύριο η Πάτρα την Πανευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο ιστορικό κέντρο της πόλης θα απαγορευτεί από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ και στους δρόμους θα πραγματοποιηθούν πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Που θα θέλουν να επισκεφθούν το κέντρο της πόλης από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι τις 9 το βράδυ θα πρέπει να αφήσουν το αυτοκίνητό τους, καθώς οι δρόμοι στο ιστορικό κέντρο της πόλης θα είναι κλειστοί για όλα τα οχήματα. Πρόκειται για την δράση της Ευρωπαϊκής ημέρας χωρίς αυτοκίνητο που εντάσσεται στο πλαίσιο της εβδομάδας βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Από τις 3 το μεσημέρι, οι δρόμοι Μεζόνος από την οδό Γούναρη ως την οδό Αράτου, Κορίνθου από την οδό Γούναρη ως την οδό Αράτου και Κανακάρη από την οδό Γούναρη ως την Αράτου θα είναι απροσπέλαστοι για τα οχήματα. Ο κύριος στόχος είναι βέβαια να κατανοήσει ο κόσμος ότι υπάρχει δυνατότητα κίνησης και χωρίς αυτοκίνητο. Με αυτό το σκοπό κλείνεται και το κέντρο, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων αυτό το διάστημα στο κέντρο της πόλης. Αλλαγές θα υπάρξουν και στην κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ οι οδηγίες που έχουν δοθεί στους άντρες τροχέας και του Δήμου είναι να συμμορφωθούν όλοι οι οδηγοί με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Να ζητήσουμε κατανόηση αν δεν είχε ενημερωθεί ο κόσμος και ότι ο σκοπός πιστεύουμε ότι είναι σοβαρός το να κατανοηθεί πραγματικά η ανάγκη της κίνησης χωρίς αυτοκίνητο. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για να κάνει τη δουλειά του ο κόσμος. Είναι τα πάρκινγκ που έχουμε δωρεάν στην ακτή Δημαίων. Αν θελήσει να κατέβει, έχει προγραμματίσει κάποια δουλειά. Υπάρχουν τα λεωφορεία που μεταφέρουν από τα πάρκινγκ προς το κέντρο. Μπορούν να αφήσουν το αυτοκίνητό τους κάλλιστα στη πάρκινγκ και να έρθουν με τα πόδια τους στο σημείο που έχουν προγραμματισμένη οποιαδήποτε δουλειά το απόγευμα της Παρασκευής. Όλες αυτές τις ώρες στο κέντρο της πόλης θα διεξάγονται πολλές ταυτόχρονες δράσεις που έχουν να κάνουν με την ηλεκτροκίνηση, το ποδήλατο, την άθληση και το χορό. Η 21η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια ημέρα της νόσου Αλσχάιμερ και ο Σεπτέμβριος ο Παγκόσμιος μήνας για την νόσο. Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο εμφανίζει άνοια. Ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με άνοια σε ολόκληρο τον κόσμο αναμένεται να διπλασιάζεται κάθε 20 χρόνια, φτάνοντας στα 131,5 εκατομμύρια μέχρι το 2050. Η νόσος, αλλά και η άνοια γενικότερα, αποτελεί ένα δυσβάστακτο κοινωνικό πρόβλημα υγείας, από την οποία πάσχουν 197.000 Έλληνες.
Η Παγκόσμια ημέρα κατά της νόσου Αλτσχάιμερ γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Σεπτεμβρίου με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και αποτελεί μια ευκαιρία να προβληματιστούμε σχετικά με τις επιπτώσεις της άνοιας, μιας ασθένειας που επηρεάζει όλο και περισσότερους ανθρώπους. Υπάρχουν και κοινωνικογενείς παράγοντες οι οποίες επιδεινώνουν το πρόβλημα και ενδεχομένως να συμμετέχουν και στην έκκλησή του. Ο πρώτος και βασικός είναι η απομόνωση του ανθρώπου, διότι σήμερα η παγκοσμιοποίηση έχει καταφέρει να απομονώσει τον άνθρωπο. Η άνοια με κύρια μορφή την νόσο Αλτσχάιμερ αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για την κοινωνία. Όπως αναφέρει η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών, 47 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με άνοια παγκοσμίως, αριθμός που υπολογίζεται να τριπλασιαστεί μέχρι το 2050. Τα στατιστικά αποκαλύπτουν ότι από την νόσο προσβάλλεται το 5% των ατόμων άνω των 65 ετών και το 25% εκείνων άνω των 85 ετών. Στην Ελλάδα ειδικότερα υπάρχουν 200.000 ασθενείς, ενώ ο αριθμός το 2050 αναμένεται να προσεγγίσει τις 600.000. Το 0,1% των περιπτώσεων θεωρείται ότι μπορεί να έχουν κληρονομικότητα και εκεί βλέπουμε ότι το νόσημα αυτό παρατηρείται σε μεγάλο αριθμό ατόμων μέσα στο ίδιο οικογενειακό δέντρο, αλλά επουδενή θεωρείται η νόσος κληρονομική. Ο όρος άνοια αναφέρεται στην προοδευτική έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, καταρχήν της μνήμης και ακολούθως του λόγου, των δεξιοτήτων επικοινωνίας, της κρίσης, του προγραμματισμού, της πρωτοβουλίας, των δεξιοτήτων της αυτοεξυπηρέτησης και συνολικά της προσωπικότητας. Παράλληλα, οι άνθρωποι με άνοια αναπτύσσουν ψυχολογικά συμπτώματα, όπως κατάθλιψη, ψύχωση, επιθετικότητα, καθώς και τάσεις φυγής. Πρώτα θα πάω στο γιατρό, διότι σας είπα ότι η διαταραχή μνήμης δεν σημαίνει Αλτσχάιμερ. Πρώτον, ο γιατρός λοιπόν θα κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο και θα γίνει μία διάγνωση. Από εκεί και πέρα, εάν η διάγνωση είναι ότι είναι πρώιμη εξασθένηση της μνήμης ή πρώιμη νόσος Αλτσχάιμερ, υπάρχουν και άλλα νοσήματα που κάνουν άνοια, όπως είναι η μετωποκροταφική άνοια για παράδειγμα. Η Παγκόσμια Εταιρεία για την νόσο Αλτσχάιμερ απευθύνει κάλεσμα σε όλο τον κόσμο για επίκουσα αντίδραση στην άνοια από κυβερνήσεις και από άτομα, ώστε το κοινό να μάθει να αναγνωρίζει τα συμπτώματα και να τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη, και έδωσε στη δημοσιότητα μια λίστα με κάποια από τα συμπτώματα της νόσου. Τα συμπτώματα της νόσου Αλτσχάιμερ είναι η απώλεια μνήμης, η δυσκολία ολοκλήρωσης γνώριμων εργασιών, προβλήματα με τη γλώσσα, ο αποπροσανατολισμός, η φτωχή ή μειωμένη κρίση καταστάσεων, πρόβλημα παρακολούθησης των πραγμάτων, τοποθέτησης αντικειμένων σε λάθος μέρη, αλλαγές σε συμπεριφορά και διάθεση, προβλήματα με εικόνες και χωρικές σχέσεις, καθώς και η απόσυρση από επαγγελματικές ή κοινωνικές δραστηριότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σεπτέμβριος είναι Παγκόσμιος μήνας κατά της νόσου, με την οποία ζουν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Και να αλλάξουμε θέμα, ούτε ένα από τα 143 ασθενοφόρα της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου δεν θα δοθεί, όπως όλα δείχνουν, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, παρά το ότι Αρκαδία, Αργολίδα, Λακωνία και Μεσσηνία είχαν ζητήσει την ενίσχυσή τους με 12 οχήματα. Αντιδράσεις προκαλεί ο αποκλεισμός που φαίνεται να δρομολογείται από την διαδικασία κατανομής των 143 ασθενοφόρων της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάχος, τόσο της Αρκαδίας όσο και των υπολείπων τριών περιφερειακών ενωτήτων της Πελοποννήσου. Δεν μπορούμε να λέμε ότι μεριμνούμε για τις περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλη πληθυσμιακή κάλυψη. Διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή ένας από τους πρώτους στόχους της χώρας είναι πώς θα δημιουργήσει τις συνθήκες στην ελληνική περιφέρεια προκειμένου να δημιουργήσει αποκέντρωση. Το Περιφερειακό Γραφείο ΕΚΑΒ Τρίπολης έχει ζητήσει 12 ασθενοφόρα για Αρκαδία, Λακωνία, Αργολίδα και Μεσσηνία και πιο συγκεκριμένα τα 2 ασθενοφόρα με κίνηση στους 4 τροχούς για τις ορεινές περιοχές της Αρκαδίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει η κυρία Τατούλη, δεν θα πάρει κανένα. Που η διοίκηση του
ΚΑΒ με στοιχεία τα οποία δεν προκύπτουν ή τουλάχιστον δεν μας κοινοποιεί την λογική σειρά των γεγονότων, να εξαιρεί ποιους, εκείνους που έσπευσαν όλη την προηγούμενη περίοδο και φρόντισαν προκειμένου να μην χαθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο φαίνεται να λαμβάνεται η απόφαση να μην ενισχυθούν με ασθενοφόρα οι νομοί της Πελοποννήσου είναι ότι κατάφεραν να αποκτήσουν κάποια με δική τους πρωτοβουλία χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ. Η δική μου παρέμβαση στοχεύει στο να κινητοποιήσουμε όλον τον κόσμο της Πελοποννήσου και τον πολιτικό κόσμο στο σύνολό του, ξεπερνώντας διαχωριστικές και κομματικές γραμμές, προκειμένου να διεκδικήσει το κομμάτι αυτό της δωρεάς που του αναλογεί. Άστρα να πάνε ονομάζεται η θεατρική παράσταση που θα ανέβει στη σκηνή του θεάτρου Επίκεντρο στην Πάτρα. Πρόκειται για μια κωμωδία σε σκηνοθεσία του Νίκου Μαγδαληνού και με τη συμμετοχή του γνωστού ηθοποιού Γιάννη Χατζηγεωργίου. Άστρα να πάνε, μια τρελή κωμωδία παρεξηγήσεων στο θέατρο Επίκεντρο σε σκηνοθεσία Νίκου Μαγδαληνού. Είναι ένα έργο που συνομιλεί για την εσωτερικότητα των ανθρώπινων σχέσεων και μέσα στην οικογένεια και όπως αυτές διαμορφώνονται στο γενικότερο περιβάλλον που συνέται γύρω από την οικογένεια. Το έργο είναι μια κωμωδία καταστάσεων, έχει πολύ γέλιο, είναι μαθηματικά στηριγμένη απίστευτα πολύ στη μουσική και στα φώτα και κανείς δεν θα φύγει και θα πει τι πήγα και είδα και πλήρωσε τζάμπα τώρα 10 ευρώ. Είναι μια κωμωδία που θεωρώ ότι όντως θα την απολαύσει κάποιος όταν θα το δει. Και πραγματικά θα αξίζει τα λεφτά που έδωσε. Εμείς θα προσπαθήσουμε από εδώ και στο εξής η κάθε μας παράσταση να δίνουμε το 110% μας. Παράλληλα, φέτος, εκτός από την προσφορά στον πολιτισμό από τους υπεύθυνους του θεάτρου, θα έχουμε και κοινωνική προσφορά μέσω των εισιτηρίων. Εφαρμόζουμε μια πρωτότυπη ιδέα. Τα χρήματα που θα δώσει για την πρόσκληση, που δεν θα είναι 10 ευρώ, θα είναι 5, δεν θα πάρει το επίκεντρο, έχουν φτιαχτεί ειδικά κουπόνια και μαζί με το 20% σε κάθε κουπόνι που βάζει η αλυσίδα Supermarket Arapis, θα τα πάρει το χέρι-χέρι, θα τα δραχμοποιήσει όπως εκείνο θέλει σε σχέση με τα προϊόντα που έχουν τα Supermarket Arapis και θα τα δώσει εκεί που χρειάζεται. Με τα χρήματα αυτά, εμείς θα φτιάξουμε κάποιες επιταγές από το κατάστημα Arapis, οποίες θα τις δώσουμε απευθείας οικογένειες, γιατί νόμος της ομάδας μας, ας πούμε, είναι ότι δεν παίρνουμε ποτέ χρήματα. Οποιοδήποτε δηλαδή μπορεί να μας βοηθήσει, με τρόφιμα κυρίως. Το θέατρο Επίκεντρο κάνει πρεμιέρα για τη φετινή σεζόν με τη συγκεκριμένη παραγωγή το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου. Για να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα, μαζί μας όπως κάθε βράδυ ο συνάδελφος Διονύσης Μπινιώρης. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Γεωργία. Τρακαρισμένη ήταν στην πρεμιέρα της στο κύπελλο η Σπάρτη, χάνοντας με 3-1 από τα Τρίκαλα. Αν και πάλεψε, η Σπάρτη δεν μπόρεσε να πανηγύρισει το εντός έδρας τρίποντο με τα Τρίκαλα, λυγίζοντας στο τέλος με 3-1 για το κύπελλο. Μια σπουδαία επίδοση πέτυχε στην ίδια διοργάνωση ο Γιώργος Φωτάκης για την Παναχαϊκή, ενώ τον Γιάννη Αραμπατζή θέλει να αποκτήσει η Καλαμάτα. Με ήττα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της για το κύπελλο Ελλάδας και τον τρίτο όμιλο η Σπάρτη, η οποία ιτήθηκε με 3-1 από τα Τρίκαλα στο δημοτικό στάδιο της πόλης. Το παιχνίδι από την αρχή δεν ξεκίνησε καλά για τους Λάκωνες που στο δεύτερο λεπτό έμειναν πίσω στο σκορ από κεφαλιά του Τσίπρα. Οι γηπεδούχοι απάντησαν με κεφαλιά του Ράνου στο 37 για να ισοφαρίσουν σε 1-1, ενώ είχαν και δοκάρι σε σέντρα σουτ του Μπαρέτα στο 43. Στο δεύτερο μέρος τα Τρίκαλα έδειξαν μεγαλύτερη ψυχραιμία και με τέρματα από τον Γκόλια στο 62 και τον Σιαλμά στο 88 πήραν την νίκη με 3-1. Ο ποδοσφαιριστής συνολικά στον θεσμό του κυπέλου που έχει τις περισσότερες συμμετοχές είναι ο Γιώργος Φωτάκης. Ο αρχηγός της Παναχαϊκής είναι ο εν ενεργεία άσος με τις περισσότερες παρουσίες στη διοργάνωση, φτάνοντας στα 60 παιχνίδια στο ενεργητικό του. Μια σημαντική επίδοση για τον Γιώργο Φωτάκη, ο οποίος επιστρέφει φέτος στο κύπελο με την Παναχαϊκή, πανηγυρίζοντας μάλιστα την χθεσινή νίκη επί της αναγέννησης Καρδίτσας με 1-0. Με τον πρώην τερματοφύλακα της ΑΕΚ Γιάννη Αραμπατζή συζητάει η Καλαμάτα για να τον εντάξει στο δυναμικό της και να κάνει την έκπληξη λίγες εβδομάδες πριν ξεκινήσει η Γάμα Εθνική. Η Μαύρη Θύλα δεν έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές της και θα κυνηγήσει την περίπτωση του 33χρονου γκολκίπερ που πέρσι ήταν στο δυναμικό της Κέρκυρας. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται ο Πανεγιάλιος με τον Άρη για τον 7ο όμιλο του κυπέλλου Ελλάδας. Το σκορ είναι 0-0 στο 25ο λεπτό.
με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώνει τις μεταγραφές του ο Προμηθέας που κλείνει τον Μίλαν Μιλόσεβιτς. Τα χαμόγελα επέστρεψαν στον Απόλλωνα της Πάτρας μετά τη φιλική νίκη με τον Κόρυβο λίγες μέρες μετά τον αποκλεισμό του κυπέλου. Έκτο και τελευταίο ξένο παίκτη του βρήκε ο Προμηθέας Πατρών που έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Μίλαν Μιλόσεβιτς. Ο 32χρονος power forward που πραγματοποίησε πολύ καλή χρονιά στην Basket League με τη φανέλα της ΑΕΚ είναι το κερασάκι στην τούρτα για τους αχαιούς που βρήκαν στο πρόσωπό του άλλη μια επιθετική λύση για τη νέα χρονιά. Ο Μιλόσεβιτς την περσινή χρονιά με την Ένωση είχε μέσο όρο 8,7 πόντους και 5,7 rebound. Οι υπόλοιποι ξένοι του Προμηθέα για φέτος είναι η Φαγέ, Ρέλεφορντ, Evans, Λίποβι και Πάλο. Η ήττα από το Παγκράτη και ο αποκλεισμός από την δεύτερη φάση του κυπέλου Ελλάδας πλήγωσε τον Απόλλωνα της Πάτρας που στο φιλικό με τον Κόρυβο στην Αμαλιάδα παρουσιάστηκε βελτιωμένος και κέρδισε με 75-71. Οι μελανόλευκοι είχαν μικρό προβάδισμα από την αρχή του αγώνα και μπόρεσαν να φτάσουν σε μια νίκη ψυχολογίας για τη συνέχεια. Από τη μεριά του, ο Κόρυβος έδειξε ότι θέλει ακόμα αρκετή δουλειά για να είναι έτοιμος στον κρίσιμο σαββατιάτικο αγώνα του κυπέλου με τον Προμηθέα Πατρών. Να ευχαριστήσουμε τον Διονύση Μπινιώρη για την ενημέρωση. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια, προκλήσεις με τον Βασίλη Μούτσιο και στις 10 περί Ηλίας με τον Περικλή Πατσούρη. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και διαδικτυακά στο κανάλι του Ιόνιαν στο YouTube, Ιόνιαν Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.